κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για τα πολύ αναμενόμενα play-offs της Development League. Πρώτη κατοχή είναι για τον Σόνιξ, αλλά το σκύλος έλειξε την μπάλα. Δεν με αφήνω να ολοκληρώσω κάποιες σκέψεις, θα το κάνω στην πορεία του παιχνιδιού λοιπόν. Όσον οι παίκτες δεν θέλουν να συνεργαστούν με μένα, ας συνεργαστούν μεταξύ τους. Ο Δόβλος, στην πρώτη επίθεση λοιπόν των Bugs, οι οποίοι ήρθε με τα unexpected τρόπο. Το Φίλας, καλό μας in game. Μούφος Γιώργος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, έχοντας απέναντί του τον Σαντοκίνδυρο. Τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης, 0-2. Ανοίγει το σκορ για την ομάδα του και στην για το παιχνίδι. Θα κερδίσει το φάουλ. Θα κερδίσει από τον Παπαδόπουλο και είναι δύο βολές. Το φάουλ στο παιχνίδι. Στο Ευνίδης είναι στη γραμμή. Ο Μπάγκος Χρήστος που δίνει κάποιες δημιουργίες στο Σιφορίδη. Γιατί θέλει να πάει στο 2 αν δεν κάνω λάθος. Δεν μπορείς να προσπάσω σωστά την πληροφορία. Είναι δύο παραμένει. Δεν δύο, από μια μάχη θα καταφέρει να κρατήσει τον Παύλο Παπαδόπουλο. Θέλει να ανοίξει το γήπεδο. Δασκούλας πάει κατά μέτωπο, πάει για τον άποδο, λέει up. Κατά χειροκροτούμενος από τον Μπάγκο. Εδώ σκέρισε και αυτός το πρώτο ζευγάρι ελεύθερων βολών για τους Μπάγκς απόψε. 1-1 λοιπόν τα ομαδικά. Όλη τη συσχεία του Σάρου Καρίνα, ASMR φάση μας, έφερε στην πρώτη δασκούλας. Με 11 παίκτες στη διάθεσή του Μπάξ απόψε, ενώ είναι 7, 8 διορθώνω. Τον Σόνιξ, βασιλικό ριμπάντο του Μούχο. Το τελευταίο παιχνίδι βεθμίζουμε για τη φάση των 32. Η SKG Σόνιξ είχαν επικρατήσει με 60-59. 59-60 για να είμαστε πιο σωστοί. Στο κύπρο του Μπάο δεν είχε αντιληφθεί. Τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης ο Παπαδόπουλος και έτσι η μπάλα έμεινε στα χέρια του. Ήταν εκείνοι που είχαν δύο παίκτες λιγότερους σε εκείνο το παιχνίδι πριν από 13 μέρες. Ήταν 7 έναντι 9, τώρα έχουν 8 έναντι 11. Τους έκανα κάποιες προκλήσεις του Σταθίου. Θα πάρει από τον Σταθίδη σε δεύτερη φάση. Ο Σταθίου τώρα έρθει ανάμεσα από δύο παίκτες. Ήρθε το φάουλ από τον Μπούφο. Χαμηλά, 1-2 πλέον τα ομαδικά. Τώρα εξπάθουν ακόμα τους πρώτους τους πόντους στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι στην παραφορά. Μέχρι πολλούς παίκτες βρήκε την πάσα μετά από μια προσποίηση. Θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Τροφίδης. Θέλει συμπολές. Πρώτη. Και το στη δεύτερη, τώρα θα έρθει η πρώτη πόντη, 2-3. Πρώτη για τους Sonics. Στη γωνία ο Οδόπουλος. Κούφος, καλό μας γέμψη για 3 στα Σιούλας. Είναι άστοχος ένας ιδιαίτερα γνωστός bomber στην Development League όσον αφορά το catch and shoot παιχνίδι. Από γραμμή τώρα έξι και τον Λιβέντη κυρίως, αλλά όχι μόνο. Φίδης, θα δεβάσει και την επίθεση ως playmaker. Πάει να σημείο τον Σταθίου, θα προφέρει να συγκρατήσει σε δεύτερη φάση, αλλά όχι σε τρίτη φάση ως μπέκτης. Θα είναι και μέσα, το Σούρας είναι εύστοχος. Φίδης, 2-5. Βγάλε μια ωραία πάση στον Ευθοδί, ο οποίος γύρισε, θα γυρίσει, θα ευστοχίζει τελικά πέρα τους δύο παίκτες, ενώ δεν έκανε κάποια τρίπλα. Παπαδόπουλος, πότε από κάτω θα δει κάποιος Σόνιξ. Ο Σκύλος στο 3 θα πάρει και αυτό το τρίποντο. Πάλι άστοχος, δεν έχει προσταθεί ακόμα σε πρώτα σε πρώτα λεπτά. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Παπαδόπουλο με το νούμερο 9. Ο Σκύλος για να το φωτιστήσει τον Μπούφο, ο οποίος θα γυρίσει, στάθηκε και θα εκτελέσει δύο ακόμα βολές. Αυτό το φάουλ που δέχτηκε από τον Σαντοκίδη. Ο Σιούλας είχε βρεθεί ελεύθερος, αλλά δεν πήρε αυτό το τρίποντο. Δεν πήρε και αυτό το τρίποντο, μάλλον.
ότι ο Μπούχος καταχειροκροτούμενος από τον πάγκο για μία ακόμα φορά. Τέσσερα-έξι λοιπόν. Φωνάζει κάποιος από τον πάγκο των Bugs. Για τρεις θα το πάρει μετά από μια προσπίση. Στο μένα χέρι του προσωπικού του αντιπάλου είναι άστοχος ο Κωνσταντίνης. Κατομίλια σου για τρεις με μεγάλη καμπύλα από τη γωνία είναι άστοχος. Θοδόπουλος στο rebound. Θοδόπουλος. Το νούμερο 5 πάει μέχρι μέσα. Θα σταματήσει. Δεν θα καταφέρει να συγκριτήσει ο Κούφος. Βγήκε και μια μακρινή πάσα στο Σταντετκίδη. Κατάφερε να κλείσει ο Κωνσταντίνης. Κόπηκε. Πάνω στην περιοχή, Χρυσό Παπαδόπουλο φιλάρεται με το νούμερο 9 και είναι χαμηλά προφανώς. 2-3 τα φάουλ των προηγουμένων, τώρα θα γίνουν 2-4. Έχουν εξαντλήσει στα πρώτα 3 και 15 τα φάουλ που είχαν να δώσουν για την περίοδο οι Bugs. Εξαντλήσει την παραφορά. Μετά για να δώσει ένα σπίτι στο Λεχίδη, θα πάρει τώρα την μπάλα ένα πικερόλ. Στην κορυφή του πόντου, θα παίξει τα πόδια του προσωπικού του δίπολα, το οποίο θα γυρίσει, θα ευστοχίσει, όχι τελικά, πάρα πολύ κοντά θα μπει καλά, αλλά δεν μπήκε. Σοφορίδης, ένα jump shot, Τασιούλας είναι άστοχος, airball. Σύλλος δεν έχει το πλασόμα, αλλά δεν νομίζω να πτωηθεί. Τόσο εύκολα, Μπίδης. Σταντινίδης γύρισε, έκανε μια ωραία τρίπλα, πέρασε ένα από δύο παίκτες, είναι άστοχος, ο ίδιος επιθετικό rebound. Χωρίς να έχει ανανεωθεί η επίθεση σου για τρεις. Εδώ στην περιοχή μερικός ελεύθερος είναι εύστοχος Κορδομπίλιας, έχοντας απέναντί του τον Τασιούλα, ο οποίος δεν κατάφερε να τον αποτρέψει αρκετά για να μην σκοράρει. Να μην σουτάρει πρωτίστως και να μην σκοράρει δευτερευόντως. Τασιούλα. Πήρε τον Μπούχο σου για τρεις. Ο Ρόμπλος θέλει να απαντήσει και το κάνει. 7-9. Έχουν δύο ακόμα φάουλ να δώσουν και διτών, ο οποίος ετοιμάζει την πρώτη αλλαγή. Ο Στούδης θα περάσει πράγματα στη θέση του Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα περάσει να πάρει κάποιες ανάσες. Τσαντικίδης, ένα μακρινό σουτ, είναι άστοχος. Μάχη και το rebound θα βγάλει τελικό νικητή. Στο Φορίδη. Θα την πάει στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος, ένα jump shoot ενώ είχε απελευθερωθεί από τον πρώτο δίπολο που πήγε πάνω του. Μεταφέρει άστοχος, πάει να περάσει εκτός. Για τους Sonics πρώτη αλλαγή και για τους Bugs τώρα. Χρήστογλου θα περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Ποιος έχει και μερικός ρόλο προπονητή και σε αυτό το παιχνίδι. Παπαδόπουλος το νούμερο 9 στη θέση του στον πάγκο. Φίδης. Καταμπίλιας. Καταμπίλιας. Ένα jump σου στο πλήκτρο του Λαρτζόρ Βόλυμπορ σου γύρισε ένα fade away in άσοχος του Καταμπίλιας. Ψάξει την παχτή πάσα και πάλι ο Χρήστογλου για να δούμε. Παπαδόπουλος. Έτσι και δεν πήρε πάλι ο βασικός της αυτής της επίθεσης. Πάει μέχρι μέσα, ο Τασιούλας είναι άστοχος. Απέναντι σε δύο παίκτες. Συνδυασμός της πρώτης καθυπάσα υπέροχη που συγκρατήσει. Καλό πάση και πήγαν να βγάλουν συνεργασία. Τροφίδης και Χαρτοπίδας δεν τα κατάφεραν. Χρυσόγλου. Σε ρόλο point guard σε αυτή την πρώτη επίθεση. Χρυσόγλου ζητάει το screen, δεν το ανέβηκε αλλά δεν το έδωσε ο συμπαίκτης του. Χρυστοφορίδης, ξανά Χρυστοφλου, αλήθεια με τον Τασιούλα. Βούφος στα 3 δευτερόλεπτα, ο Τασιούλας πρέπει να το πάρει, σου για 3, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Και διάθεση και για να τρέξουν οι Sonics. Σου για 3 πήρε από τον Τσοδικίδη, είναι άστοχος. Ο Τροφίδης στα 20 δευτερόλεπτα. Ο Τασιούλας είναι, he's the man for it, για τέτοιες φάσεις, για τέτοια σουτ. Χρυστοφλου. Παπαδόπουλος. Τασιούλας στη γωνία. Σουτ και πάλι για τρεις από εκεί που το έχει προηγουμένως. Το έχει πάρει προσωπικά ο Τασιούλας απόψε. Είναι άστοχος και πάλι. Τα φύγω το rebound. Δεν βάζει πανάγκη κάποιος από τον πάγκο. Ο Αναγνωστόπουλος με το νούμερο 6. Κατάλαβα ποιος είναι, μπορείτε να κοιμηθείτε ήσυχοι το βράδυ. Η Φλέξον θα καταφέρει να σκεφτήσει στα 9 δευτερόλεπτα. Επίσης καλή άμυνα ο Χρυστοφλου. Σουτ για 3. Είναι άστοχος ο Τροφίδης. Κατάφερε να σκεφτήσει προηγουμένως. Πρώτη πάσα ο Παπαδόπουλος, ο οποίος στέκεται στον αέρα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, υπάρχει μάχη, το επιθετικό rebound το κατάφερε. Ο Σουφορίδης είναι σε δεύτερη φάση. Ο Σουφορίδης, ο οποίος ψάχνει μακρινές πάσες εμπολής και το καταφέρνει αρκετά. Ο Κίδης στάθηκε στον αέρα και έκανε βήματα τελικά ο Αστοχίου.
όποιος ήταν ο προηγούμενος με τον 3 MVP στην προηγούμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων για την φάση των 32. Εμείς θα παρακολουθούμε το δεύτερο παιχνίδι, παιχνίδι do or die για τους Bucks. Πήγε να τοποθετήσει ο Παπαδόπουλος στον Μπούφο και τα κατάφερε. Είναι άτομο το παιχνίδι στον Κατεκίδη. Πάλι δυο τους αναμετρήθηκαν, ένα πολύ ενδιαφέρον ιδιαίτερα ενεργό match-up που προκύπτει στις δύο ρακέτες. Δύο πύργοι των δύο ομάδων. Το αναμένεται να ακολουθήσουν να αναμετρώνται. Μοσχάκης θα περάσει λίγα στο παρκέ της θέσης του Παπαδόπουλου. Είχε σηκωθεί και ο Λέφας, αλλά έκατσε. 7-9 λοιπόν. Βίδης έχει σταματήσει την τρίπλα. Με το Βίλας. Ξανά τον Βίδης στα 10 δευτερόλεπτα. Έχει το καλάθι. Για να δούμε αν θα πάει να κάνει ενέργεια. Σουτ για τρεις και πράγματι θα το κάνει πίσω από το σκρίν που πήρε. Είναι άστοχος. Μάχη το επιθετικό rebound. Το βγάλει τελικό νυχτή τον Μπούφο σε δεύτερη φάση. Την μπάλα πέρασε, εκτός και είναι για αυτόν και την ομάδα του. Πίσω γλου. Πίσω έχει αυτόν με τον πόντο. Τον Μάκο και είναι κάποιοι κλίσεις οργανώνει και την επίθεση της ομάδας του. Μπούφος. Ξανά χρήσει τον γλου και από τα σκριν και πήρε ο Τασίλος από το αγαπημένο του σημείο και απόψε είναι άστοχος. Αμυντικό rebound που κατοχυρώνει ο Τροφίδης τελικά. Λέφας πράγματι τώρα ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Έχει ρωτήσει τον Χρήστογλου. Τα Σφιούλας λοιπόν θα περάσει στον πάγκο, ο Λέφας θα περάσει στη θέση του. Ενδεχομένως θα χαμηλώσει το σχήμα των Μπάγκς όσον αφορά το ρόλο που έχουν οι παίκτες που είναι στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Άσχετος στην πρώτη. Προφίδης. Δηλαδή Λέφας, Χριστοφορίδης και Χρήστογλου. Στο δεύτερο μία στις 2, 8-9. 2-5 τα ομαδικά φάουλ. Σόνιξ και Μπάξι Δίσκα, παίρνει τη Φλέξον, δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Ο Μασκάκης ο οποίος τρέχει ταχύτερα πίσω. Όπως και οι Μπάξι στα 19 δευτερόλεπτα, πολύ καλές επιστροφές, βρήκαν τους παίκτες τους. Τροφίδης, που πρόσωπε απέναντί του, είχαν μείνει ψηλά. Για 3 στα 2 έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος, υπάρχει πολύ ψηλά ο Ούφος που έχει πάρει το rebound και αυτό το rebound. Χρήστο γλου. Που περάσει το τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου, πάει μέχρι μέσα, κόμπηκε από τον 7-2. Τροφίδης. Ένα γύρω στέπ είναι άστοχος, μπαίνει σε δύο παίκτες, η παράδο περάσει εκτός και είναι και πάλι για τους Bucks. Είναι το κλείμα από τον πάγκο. Στα 2 φωνάζει ο αρχηγός της ομάδας, στον Σόνιξ, έχουν εντύπωση από τον πάγκο. Ζήτησε το σκρίνο από τον Σκάκιο με την εντύπωση, θα ανέβει αυτό με την επιλογή, θα το εκμεταλλευτεί σε πρώτο χρόνο. Σύρθηση στον Μπαγκσούτ για 3 σε όλες βρεθεί ελεύθερος, είναι έστοχος! Στο Μπορίδης. Άμυνα φωνάζει κάποιο από τον Μπαγκς. Τάσος ο Παπαδόπουλος. Τα βήματα είναι άστοχος απέναντι στον Ούφο και πάλι ο Τσαρκίδης. Είπαμε κάτι προηγουμένως για το συγκεκριμένο ματσάπ. Πάει μέχρι μέσα, έχει την ψυχολογία από το μέρος του Χριστοφίδης. Χριστοφίδης, ένα run, floater. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Βοσκάκης. 8-14. Μόλις ένας ο πόντος της διαφοράς στο πρώτο παιχνίδι. Κόψει ο Χρετομπίλας, είναι στην γωνία τώρα. Τεδικίδης. Πήρε τον Χριστούδη. Πήρε δευτερόλεπτα. Θα πιαστούν οι Sonics, χάψουν να πάρει πράγματι το σούτ, θα κοπεί από τον Βοσκάκη η προσπάθεια του Κουστούδη. Πάρει deflection, σαν νίτζα πήγε εκεί πέρα και έκοψε την μπάλα ο Τσαρκίδης. Και αυτή δεν πήγε στον Λέφα, ο οποίος τα επαναφέρει. 20 δευτερόλεπτα τώρα για τους Bucks, ο 14. Χρήστογλου. Σκάκης. Σκάκης πάει μόνος, μέχρι μέσα κέρδισε το προσωπικό του αντίπαλο του Νεφταθίου. Μεγάλη συμμάχη του ψηλών απόψε, ομοιρικές θα έλεγα. Μια αντιγράφοντας καθόλου γροσότερους πηγές του. Τώρα, anyways, 14 δευτερόλεπτα, τα 20 είναι για τους Sonics. Έχει σταματήσει την τρίπλα ο Τροφίδης. Ο Χρήστογλου απέναντί του, Σταθίου. Έχει σταματήσει την τρίπλα του Τροφίδης στη γωνία 5 δευτερόλεπτα. Σκαφτή πάσα πήγε να τον χρησιμοποιήσει πολύ έξω από τον Τροφίδη. Και κατάφερε να κλειδώσει την μπάλα, ωστόσο ήταν σε πολύ πλεονεκτικό για αυτό το σημείο. 8-16 όμως παραμένει. 9 δευτερόλεπτα. 9,5 λοιπόν, όλα στη διάθεση των Sonics για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Σίδης. Σίδης πάει μια βόλτα στην baseline, θα κοπεί από τον Μπούφο. 3 δευτερόλεπτα.
Σαμάτα που κάνει ένα σούτ από το. Μπορούσε να προχωρήσει λίγο παραπάνω από την 20 είναι ψάξει κάποια μακρινή πάσα για να έχει καλύτερες πιθανότητες. Όπως και να έχει, τέλος πρώτου δεκαλέπτου 8-16. Βρίσκονται μπροστά οι Bucks, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει τα ματικά τους φάουλ στα πρώτα 3 και 15. Αλλά δεν δέχτηκαν πολλούς πόντους από τη γραμμή των ελευθερών βαρών. Οπ, μια μπάλα στον αέρα. Επιστρέφουμε και πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, 8-16 το σκορ της πρώτης περίοδου. Στην αναμέτρηση μεταξύ SKG Bucks και Sonics και SKG Bucks. Πρώτη κατοχή είναι για τους τεχνικά φιλοξενούμενους. Για τρεις με το καλημέρα. Στα 9 δευτερόλεπτα με την πρώτη του επαφή με την μπάλα. Μετά την επιστροφή του Παπαδόπουλου είναι άστοχος. Συγχωμένος από τον πάγκο, nonetheless. Δασκάλο έχει περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Έχει αλλάξει τον Μπούφο, ο οποίος παίρνει κάποιες αναφορές. Δεν έχουν κάποια αλλαγή. Οι Sonics στους για τρεις έμπολτ και από τον εξωτείο. Έμενε με την μπάλα φοράζει από τον πάγκο τον τσέκ, τον Sonics. Παπαδόπουλος. Δασκάλο για τρεις και πάλι από τη γωνία είναι. Παραλίγο νομίζει ένα αρκετά συνήθιστο καλάθι. Αρκετά περίεργο καλάθι. Νομίδης. Επιβληθεί ελεύθερος σούτ για τρεις. Είναι εύστοχος. Ο Σκούντης έχει στηθεί χωρός τριπώντων. Τέσσερα τρίποντα σε ούτε ένα λεπτό. Δύο και δύο από τις δύο ομάδες στη δεύτερη περίοδο. Για να δούμε ποια ομάδα θα χορέψει καλύτερα. Ξέρει περισσότερα τα γούρια. Σούτ για τρεις. Είναι άστοχος με ταμπλό ο Λέφας. Νομίδης. Όμως και η δική μανία έχει αφήσει δύο ομάδες να παίρνουν τόσα τρίποντα στην αρχή της δεύτερης περιόδου και να βγάλει μια πάση από την εκεί που περίμενε να είναι ο Τζοδικίδης, αλλά αυτός δεν ήταν κάπου εκεί κοντά. Συνεπώς η μπάλα θα περάσει εκτός. Θα βγει σπίγμα. Θα μπορέσει τελικά ο Τζοδικίδης να περάσει στο παρκέ Λέφας. Περάσει τον πάγκο, τον ρώτησε χαρακτηριστικά 4. Αυτό υπάρχει deflection. Αυτό το φύλλο πάνω με το Σούλα και θα κάνει και το foul. Ο Γκάρτον Μπαγκς. Χαμηλά δεν είναι αντιαθλητικό, 0-1 λοιπόν τα ομαδικά. Στοιχείο. Μπίδης. Μπίδης πέρασε ένα μας από δύο παίκτες που πάει να βγάλει την μπάσα. Η έξτρα μπάσα στην κορυφή του Διατρής είναι άσχημος καθένας. Λαμβάνοντας τον Κοντοκίδη, ο οποίος ήταν επίσης ελεύθερος. Δεν ξέρει και περισσότερο. Ο Παπαδόπουλος πήγε να βγάλει μια πάσα, ήταν δύο παίκτες μπροστά. Πήγε ο ίδιος και έκλεψε. Υπέροχη πάσα, θα βγάλει σε δεύτερο χρόνο. Τον Βοσκάκη. Ψηλά την μπάλα στον Βοσκάκη, ψηλά φανάζει ο Χρυσόγλου από τον πάγκο. Χαρακτηριστικά έχει περάσει πάλι στον πάγκο. Καλό το τώρα. Οδηγίες, το φίλος έχει σταματήσει την τρίπλα, πήγε να κάνει... Καλάθι! Μετράει αυτό! Μετράει! Καλάθι και φάουλ! Πέταξε την μπάλα! Όντας πίσω από τον ταμπλό έχω την εντύπωση. Στον φορά την ευθυγρά μισή. Είναι άσχημα στον πολύ ο Τροφίδης, στο αμυντικό rebound του Βουσκάκη. Παπαδόπουλος. Σούλας. Βοσκάκης θα τροφοδοτηθεί πάλι. Σούλας δεν πήρε το τρίποντο. Θα κοπεί, έπαιξε υποδειγματική άμυνα. Αυτό ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Αυτό θα δεχείδει. Τροφίδης. Τροφίδης θα περάσει ένα Αγροτόπουλος στο Βαρκέ. Θα είμαι κρυμμένος από το δική ξανά. Πολύ δηλαδή άπη είναι άλλος για πολύ λίγο. Παρακτήσει το σύντερο το Σούλας. Πρώτη ωραία τρίπνα πέρασε τον Τροφίδη. Μερικός, τον Βοδόπουλος βρίσκεται πάνω του. Ο Βοδόπουλος στάθηκε στον αέρα, εκτέλεσε πέντε σε δύο παίκτες. Είναι άστοχος ο Αναγνωστόπουλος. Επομένως θα ήθελε να εκμεύσει και το φάουλ, διότι περί εκμεύσεως θα επρόκειτο. Είναι το λίγο έξτρα φιλόλογος. Απόψε στην διαθέτει μετά από μια προσποίηση. Μετά από ελευθέρωση του Τροφίδη είναι άστοχος. Αντιθετικό ριμπάντο του Θεοτοκίδη πάει πάρα πολύ ωραία μέχρι μέσα ο Θεοτοκίδη. Κάνει πάρα πολύ ένα αέριο χώρο. Μέσα η πάσα στον Βοσκάκη, δεν θα καταφέρει να το κρατήσει τον Βασιλιάδη, ο οποίος έχει περάσει και αυτός για πρώτη φορά. Μέχρι μέσα το έχει πάρει προσωπικά και είναι εύστοχος σε τον Κίδης. Εδώ το συμπέρανται του δύο αντιπάλους. 15-18.
Μούχος και Χριστοφορίδης ετοιμάζονται να περάσουν στο παρκέ και τους Bugs. Στη weak side το Σίλας, στο 2-3 θα το πάρει. Μια στοχό, αμυντικό ριμπάντος από το Τικίδη και θέλει να τρέξει. Μην να βγάλει μια μακρινή πάσα στον Τροφίδη, κατάφερε να συγκεκριμίσει αυτός. Χρυσή στη γωνία, ο Βαρατόπουλος. Για τις περίες με τα μπλόγια είναι άσχημος ο ίδιος το επιθετικό rebound πάει μέχρι μέσα, είναι άσχημος και πάλι. Προστήτης. Παπαδόπουλος. Αυτιλάς. Σκάλου, το καταφέρει να συγκεκριμίσει μετά από άσχημη πάσα πήγε για το κόψιμο. Δεν το έκανε αλλά έπαιξε πολύ καλή άμυνα από το φίλι και κατάφερε να πάρει μπάλα. Σαντοκίδης. Έχει προαναγγείλει time out, έχει βρεθεί ελεύθερος και άρχισε την μπάλα στο καλάθι ο Πεντεκίδης. Στην αριστερή, μέρικα, στο αριστερό διάδρομο. Έχουμε time out λοιπόν μετά από 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα με τους Bucks. Το 8-16 έχει φτάσει στο 17-18. Στα πρώτα 4 λεπτά της... Στα πρώτα 4 λεπτά της κάτι για να είμαστε ακριβείς της δεύτερης περίοδου. Θα αναλυθούν τα αίτια, είναι σίγουρος στο time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Καρίνα, σκόρνε στο 17-18, βρίσκονται με έναν πόντο μπροστά ή συχνό το προβάδισμα των Bucks, οι οποίοι είχαν κλείσει την πρώτη περίοδο με 8 πόντους διαφορά στο double score στο 8-16. Πολύ καλή είναι για αυτούς. Ένα time out στο Φορίδης. Κυρίως στο εξωτερικό κομμάτι στο τεχνικό, στο που πάει ο καθένας εδώ σε βάση ο Χρήστογλου. Δεν καταφέρει να προσπάσει πληροφορίες, δεν μιλούσε όχι στα δυνατά. Υπάρχει deflection, αλλά δεν καταφέρνει να κοντινώσει στο κλέψιμο. Μακρινό σουτ, έστοχο την φορά. Έχουμε περάσει στο δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και βαθμολογικά είναι άσχημο της Αντικίδης. Βασίλας, το rebound. Βασίλας, να ράβει φλότερ, είναι έστοχος. Και πάλι, 19-23. Έχεις δει να ζητάνεται σιγά σιγά το Σίλας. Μπορεί να αποτελέσει παράγοντα χ για τους Bugs. Και το Μίλας. Με μικρή βόλτα στην baseline, πάει μέχρι μέσα να κοπεί από τον Σίλα. Έχω το δείπνος ότι ήθελε να βγάλει πάσα. Αλλά... Δεν μπλοκ. Έχεις το χωριό μου. Ωραία τα πίτια. Ο δύο ταφίδι φοράξε κάποιος από το γραμματεία, συμφωνώ. Πάντη μπρος πίσω, έπισε την μπάλα στα δύο, αλλά είχε κουμπίσει σε χέρι συμπέκ του προηγουμένως. Είχε περάσει στο άλλο μισό αντιμετώπιση, συνεπώς υπάρχει αλλαγή κατοχής από το εν λόγω σημείο. Στήριγμα. Τώρα δεν έχει πάει στον ρεφ, τώρα θα ξεκινήσει η νέα 14 επίθεση των Bugs. Χρήστογλου. Συμφωνήτησε για τρεις, είχε πάει ο προσωπικός αντίπαλος πάνω του. Αλλά δεν κατάφερε ο Κουστίδης να τον αποτρέψει από να σουτάρει για να σκοράρει. 19-26. Τροφίδης. Ωραία, υπέροχη προσπάθεια. Με την προσπίση και το lay-up. Κρατορικό lay-up για να κάνει ένα τόξε. Τροφίδης. Και μέσα που φως στάζει στον αέρα θα μετρούσε το καλάθι. Αν έμπαινε πράγμα που σημαίνει ένα πράγμα. Πολλά βασικά. Το μπάσκετ είναι πολύ παραγωγικό, αλλά σημαίνει επίσης ότι θα πάει στη γραμμή των ελευθερών πολλών. Μπούφος. Θα πάρει και δύο ώρα ο Κωνσταντινίδης, θα περάσει στο παρκέ. Παλάβητος στο στούδι. Έστοχος στην πρώτη ο Μπούφος. 19-27. Do or die, παιχνίδι απόψε για τους Bucks. Δεύτερη. 19-28, όχι 20-27. Εγώ τον άποδο το βάλετε πάνω στο δασκάλο από τον Μάγκο. Στήσε το πίνακα του Σκοτ.
ένα indicator για το πόσο θέλουν την νίκη. Έχει σταματήσει την τρίπλα επίσης σε καλή άμυνα. Χρήστος Λου πάνω στο Τσαντίο στην κορυφή, ο οποίος θα τροφοδοτηθεί εκ νέου. Έχει κρυστεί από δύο παίκτες. Θα αφήσει μπάμπη στο καλάθι όμως. Από την κορυφή τα σκούρας έχει ξεσυγεί στο ανοιχτό γήπεδο, στάθηκε στον αέρα. Κόπη κι άλλα με φάουλ. Μπράβο σκούρ. Μπράβο πάσα. Μπράβο ρε κορυφή. Από τον πάγκο, ίσως θα κάνει κάποιες δηλώσεις πριν από το παιχνίδι. Με ψυχώνει και τον Τασούλα και την πάσα η οποία έφτασε σε αυτόν. Άστοχος η πρώτη γωνία Τασούλας. 21-28 παραμένει, 3-30 και το τέλος. Δύο φάουλ έχουν να δώσουν οι δύο ομάδες. Από δύο φάουλ μάλλον. Έστοχος η δεύτερη γωνία Τασούλας. Καταχειροκροτούμενος από τον πάγκο, 21-29 σε περίπτωση που τους χάσετε μαθηματικά. Πρώτη Ζημερικού. 28-1, ενδεχομένως Δευτέρα, είναι λίγο πιο advanced. Όπως και να έχει, θα το χείρισε. Έχει σταθεί στον αέρα, στον διατρίζει, δεν θα το πάρει, θα το πάρει τελικά το τρίζεις. Άστοχο, υπάρχει ο Ζημερικό rebound. Και τον άποδο, λέει, έχει πατήσει την baseline. Στον διατρίζεις. Και πώς, στην αλλαγή κατοχής. Ζητούλου. Για τρεις, καλό φανάς κάποιος ήταν τεχνικά σωστό το τρίποδο και έτσι το έφτιασε τελικά ο Θεοφορίδης. 21-31. Ήμουν έτοιμος να πω, αλλά στόχισε. Αλλά ήταν από το τέλος που μακάριζε. Μην θυμίσετε το κακό ανέκδοτο η φράση που μόλις είπα. Το Τσίλης γύρισε, ξεφορδότηκε τον Τσίλο, ο οποίος θυμίσε και στο δεύτερο χρόνο. Έλαβε την μπάσα από τον Τροφίδη. Στον Τσίλης έχουν τροφοδοτηθεί. Έχουν άλλη τροφοδοτηθεί πολλές φορές απόψε. Δυο τους στο σφύριγμα. Μετά πολύ. 3-2. Ποδόπουλος στην επαναφορά λοιπόν. Χρήστογλου. Στους 10 η διαφορά. Χρήστογλου. Σταματήσει την τρίπλα. Πώς. Σίδας θα τροφοδοτηθεί σε δεύτερο χρόνο από τη γωνία σου. Για 3 είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Έσπρωξε την μπάλα. Πώς. Εκεί που είναι ο Τασιούλας τελικά. Πώς πάει μέχρι μέσα. Τρομακτική προσπάθεια, κάλυψε πάρα πολύ χώρο. Σαν μόβοδος τροτήρας πήγε μέσα ο Τασούλας. Κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Είναι το τρίτο φάουλ του Τσαντικίδη, όπως ενημερώνω από το πιτρόλαιο από την γραμματεία. Έτσι το πιτρόλαιο για Τασούλας. 21-32. Άστοχος στη δεύτερη, rebound από το κούφο επιθετικό. Χρήστογλου, στο δευτερόλεπτο. Ο Σίλας για τρεις, είναι εύστοχος! Είχε απελευθερωθεί, 21-35. Λέω το προβάδισμα των Bucks, ενώ ακούστηκε η κυβική κραυγή. Και να βοηθήσει κάποιος για τρεις. Καταρχήν είναι άστοχος στο Σίλας το rebound. Λέω το προβάδισμα των Bucks, είναι δύσκολο να παραλυφθεί ο Σιούλας. Είναι το Χρυστοφορίδη. Δίτρογλου είναι μαλαίοι χαρακτηριστικά. Προηγουμένως είχαν 8 δευτερόλεπτα, αλλά κάποιες φορές είχαν 4 από τον πάγκο. Mind game για extra motivation. Δίτρογλου υπάρχει deflection από τον αρχίδι. Από τις αγγλικές ορολογίες, ο φιλόλογος μέσα που πέθανε. Είναι μέχρι μέσα, ανάμεσα σε 3 παίκτες, ο Εφταθίος ζήτησε το φάουλ. Υπάρχει κλέψιμο! Αλλά είναι άστοχο στο λέει από που πήγε να ολοκληρώσει ο Τροφίδης. 21-35 παραμένει. Χρήστογλου. Στη γωνία ο Χρυστοφορίδης. Πόδι φώναξε κάποιος για τον Κωνσταντινίδη. Από τον πάγκο. Φίλια 3 στα σχύλα. Μεγάλη καμπύλη είναι άστοχο και πάλι. Από τον Πίλα. Rebound. Τροφίδης. 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 Τροφίδης πήγε για το overplay. Το εκμεταλλεύτηκε ο Τροφίδης. Το ανείχνευσε πρωτίστως, μπορούσε να γυρίσει και να πάει κατά μέτωπο χρησιμοποιώντας την ταχύτητά του. Πράγμα που έκανε. 4-2 λοιπόν τα ομαδικά φάουλ. 23-35. Χωρίδης. Και έρθει δεύτερος παίκτης, ο οποίος θα γυρίσει, θα κοπεί από τον Τροφίδη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν, που πήγε να κάνει επένδυση. Μπαλίνια τους Sonics. Πάντο περτέζει.
σταματήσει την ρίχνα για να το φωτοποιήσει. Εκεί αυτός πήγε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι απέναντι στον Μούφο. Είναι άστοχος ο Χρήστογλου. Θέλει να ανοίξει το γήπεδο. Ρίξε τα 2-2. Ξιά. Φόρεξε κάποιος. Συμφωνήσαμε εκεί πέρα και τροφοδοτήθηκε. Πράγματι, Παπαδόπουλος φόρεξε δεξιά. Είναι άστοχος 2-2 ενός άψογα. Εκτελεσμένα ψηφιδιάς μόνο τον τελικό αποδέχει το Φερνταμπίλα. 25-35. Υπάρχει τεχνική τιμή στον Χρήστογλου. Το 77 πόσα έχει. Γραμματεία με έγραψε. Προχωράμε. Α, 3. Κρύβει το δασκάλου. Πολύ τεχνική ποινή λοιπόν. Μεγάλη καμπύλη είναι έκτοχος Ντροφίδης. 26-35 και φορά πέφτει κάτω από το ψυχολογικό όριο σύμφωνα με τα λεγόμενα πολλών μπασκετικών των 10 πόντων. Τελευταία 8 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Bucks. Σοφορίδης, Χρήστογλου. Συγκεντρίζει να το πάρει. Σοφορίδης ζήτησε. Κάνει ένα μακρινό σου. Ναι, για δύο πήγε να πάρει ένα φάουλ να κλέψει από το μήνυμα. Ενδεχομένως δείτε τα χέρια για τους πολύ ωραία σκηνή για τον αθλητισμό. 26-35 λοιπόν. Τελικό σκορ που έχουμε μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά. Ήταν στους 14 οι Bucks, αλλά οι Sonics έχουν τρέξει ένα σερί 5-0 από το 21 στο 26 ενεργητικό τους. 8-16 ήταν το σκορ της πρώτης περίοδου. Έκτοτε υπήρχαν σκαμπανεβάσματα, είχαν επιστρέψει με 17-18 οι Sonics. Τώρα βρίσκονται πίσω με 9, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τρίτης περίοδου. Τα πάντα είναι ανοιχτά, όλα τα ενδεχόμενα. Οι ομάδες εκμεταλλεύονται αρκετά καλά στο... αρκετά καλά τα δικαιώματά τους χαρτιά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με 9 μάτια. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena. Οπα, τρίποντας, όχι, σιγά ρε φίλε, θα μας δίνεις. Anyways, επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για την έναρξη της τρίτης περίοδου στην επόμενη του δεύτερου μισού. Η πρώτη κατοχή είναι για τους Sonics, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 9. Μπορούσαν πολλά στο time out. Κυρίως με τους Bucks, τα οποία δεν κατάφεραν να φωτογραφίσω καθώς ήταν αρχικά χαώδες και δεν μιλούσαν και αρχικά δυνατά, κυρίως ο Χρήστογλου. Φυσικά, το δική της πήρε ένα επιθετικό rebound με πολύ δυναμικό τρόπο, στο οποίο είναι άκρατο σε ένα τρίποντο, τα βάζει με τον εαυτό του. Ήταν αρχικά ελεύθερος, 6-35 παραμένει. Παπαδόπουλος, άλλος από τον Τασφούλα, καλό μάθημα και ο Σοφορίδης. Πάλι ο Παπαδόπουλος, ένα jump shoot με ταμπλό, είναι άστοχος, το δεχτήκε στο rebound. Κάνει μια όχι προσπάθεια, θα αφήσει την πάρα το καλάδι με αριστερό, αλλάζοντας χέρι εν αέρια. Θα έπαιρνε ένα γύρο στο κάλπι σε πάρα πολύ τα 5 χώρο, ρίχνει κι άλλο τη διαφορά στους 7, 28-35. Παπαδόπουλος, στη γωνία, στη weak side, ο Τασιούλας θα μπουμπουλήσει ένα ακόμα τρίποντο, είναι εύστοχος! Τον πάνω του Σοφορίδη από τη μία άκρη του τριπόντου στην άλλη. Στους 10 και πάλι μια φορά εφταθείου. Τιού. Τον τζάμψε ο Κωνσταντίνης άστοχος. Πάρει το rebound ο Παπαδόπουλος. Κοιτάζει τις επιλογές του Κανάρι, το γήπεδο δεν εισαγωγικό, το σφίτα ζήτησε δεν πήρε. Πάει στη δεύτερο χρόνο από τον Σοφορίδη και πάλι σούτ για 3. Και πάλι από το ίδιο σημείο είναι άστοχος. Θα διεκδικήσει το rebound, το σταθείο θα το καλοκαιρώσει. Περίεργο να δώσει ποιον. Με τρίτη σούτ για 3. Έστοχος! Και ο Τροφίδης. Διαφορά εκ νέου στους 7. 31-38. Παπαδόπουλος. Σίγουρα δεν θα πάρει τρίπον στη φορά. Πάλι θα κλαπεί όπως και έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Τροφίδης για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 5 σερί πόντι. Τον Sonics την διαφορά στους 5 πόντους. 10. Ο Παπαδόπουλος έχει σταθεί στον αέρα. Είναι άνθρωπος πολύ δύσκολο το βάθει απέναντι στον σταθείο. Είναι μαθαρά για τους αυτούς. Sonics δεν μπει καλά κρατήσει Sonic Arena. Του Φρίντης. Ένα jump shot έχει δώσει κάτι σαν στρίλο Κωνσταντινίδης. Πολύ καλό φώναξε ο Μεμισόπουλος από τον πάγκο, έχει δίκιο. 35-38 μετά το jump shot του Λερκίδη. Με τον Τροφίδη παίρνει τις προσθέτες μπάλες, έχω την εντύπωση. Θα στηθεί στον αέρα, πολύ δύσκολο εκπάθει ο ίδιος το πληθυντικό rebound. Τον Χρυστοφορίδη. Αλλά η μπάλα θα περάσει εκτός και είναι για τους Sonics. Τροφίδης.
Adams με το ένα χέρι από την Ζαντική δίνει εύστοχος και πάλι 37 ρωθών Χριστογλου Υποχή τον δασκάλου να ζητήσει Πολύ δίνονται πάσα με προσχήμα και ο Μουχός μπαλ θα περάσει εκτός Προβληματισμένος ο Χριστογλου στον πάγκο Μουχός θα περάσει στον πάγκο λοιπόν δασκάλου στην τάξη του Τώρα που έχει χαμηλώσει κάπως το σχήμα το σύνολο θα παίξει μία θέση πιο πάνω για να δούμε Αφήνεις Για να είναι πολύ ψηλά το σύνολο για να πιέσει μαζί με τον Χριστοφορίδη 10 δευτερόλεπτα Τσαντικίδης Πολύ καλή άμυνα πάνω στην μπάλα δεν θα κάνει το φάουλ Ο Ζυμπικός θα μπει πάνω στον δασκάλου θα γυρίσει ο Τσαντικίδης Θα κερδίσει και αυτή την άμυνα 39-38 Σκοβοδόπουλος Δασκάλου Συμπαίκτης του 39-38 λοιπόν Θυμίζουμε το σκόρ έχει πάει στο 21-35 Συν ένα πλέον η Sonics Δηλαδή στο φάουλ από το Χριστοφορίδη Τροφίδης Κωνσταντίνης Είναι ο Άκης πάνω από τον Χριστογλου 6-20 Τροφίδης μέχρι μέση Πολύ δύσκολη προσπάθεια πήδηξε Πολύ ψηλά που συμβουργός τον ύπαλος εδώ δεν κατάφερε Το μείον 14 στο C3 Μία περίοδο στην άλλη Sonic Για να δούμε αν θα μπορέσει να υπάρξει απάντηση Από τους Sonics οι οποίοι τύχουν για την νίκη απόψε Έστω και εμένα από τον Παπαδόπουλος Κερδίζει το φάουλ Στον τροφίδι και υπάρχει time out και αρέσει ο Σιγουρούλου Συνεχισμένα βλέποντας το μάτι του να χάνει το momentum που είχε αποχή με την κατοχή και το σκορ να ανεβαίνει για τους αντιπάλους του και να έχει πέσει ο ρυθμός της δικής του ομάδας 5.58 για τη λήξη της τρίτης περίοδου επιστρέφουν σε πολύ λίγο μείνετε μαζί μας Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, το σκορ είναι στο 41-38 η πρώτη κατοχή είναι για τους Μπάξι με τον time out που είχε αρέσει ήδη για τα ψήλα Στον τριγωνάκι, Χρήστο που έχει περάσει τον ονοσμό χώρο στην για τρεις Είναι άσχημος ο Χριστοφορίδης, από αυτόν έχει πάει μπάλα στη Ρουσούλα Για να μην πάσει θα καταφέρει να κρατήσει ο Τσαντικίδης Από τον Τροφίδη Τσαντικίδης Άλλαξε τον Καρταμπίλα, θα γυρίσει Είναι άσχημος το οποίο πήδηξε πολύ ψηλά Δεν θα καταφέρει το επιθετικό rebound Χριστογλου Στον οποίο θα από δύο Το Σχάκης που έχει περάσει στον αγωνισμό Ωραία είναι εύκολος 41-40 Όπως και Δασούλας και Χριστογλου και όπως κάτι ψηλό το σχήμα των μπακ τώρα Φίδης, ωραία πάσα μπακ τώρα κατά την κερδίση του Ευτοθείου η έξτρα πάσα ένα jump shoot είναι άστοχο τελικά από τον Σεντρίδη Χριστογλου Σεφορίδης Άλλαξε πάλι με τον Χριστογλου και πάσα όπως κάτι Έκανε ένα βηματάκι μέσα, μέσα είναι έτοιμος και πάλι 4 σε ίδιο του πόντι Την ομάδα του έχει πάλι στο Λιμ Στο τιμόνι 41-42 Υπέροχο ντέρμπι στη Σόνικ Αρίνα Ένα ακόμα μεταξύ των δύο ομάδων Για 3 από τον 2 Έχουν την παιδιά ελεύθερη στην άστοχος Ειδικό ριμπάντ από τον Χριστοφορίδη Στα ημάδα του Χριστοφορίδη έκανε λόγο τους παίκτες τους Τους παίκτες του για το γεγονός ότι δεν είναι συγκεντρωμένοι και δεν βρίσκουν τους παίκτες τους στην άμυνα Στην website θα πάρει ο Τασίλος, θα πάρει κεφάλαιο από το Χριστοφορίδη στο 3 είναι άστοχος Πάρα πολύ ψηλά ο Μπούχος δεν καταφέρει να πάρει το rebound Θα την κίνησε ένα 3-6, 3-1-2-2 3-2-3 τώρα Εμείς την πάρει το καλά, θα παίρνει σε δύο παίκτες στο ψωμένο χέρι Και το Σιούλα είναι εύστοχος Κούπος, όπως πάει μέχρι μέσα, θα μετρούσε αν έμπαινε Έχει κάνει το φάλαιο από την εντύπωση Όχι στον Τσαντικίδη έχει κρυφθεί το φάουλ και είναι το τέταρτο Στο 4-9 της τρίτης περίοδου Ο Αναγνωστόπουλος θα περάσει στη θέση του Τσαντικίδη τώρα Στηρό πλήγμα καθώς έχουν μόλις 8 παίκτες στη διάθεσή τους Sonics Ο Τσαντικίδης έχει κάνει υπέροχο παιχνίδι και απόψε Μέχρι στιγμής Έστω εγώ στην πρώτη βολή ο Μπούχος Στην δεύτερη 43-44
Έχουμε την αλλαγή στο σκορ. Προβάδισμα, Προφήτης. Ζήτησε και πήρε ο Ευσταθίου στη γωνία. Παίζει πολύ καλή άμυνα ο Ούφος Αναγνωστόπουλος, δεν θα πάρει την παρασύνη για 3. Απέναντι στο Χρήστο, είναι άστοχος ο Ευσταθίου. Απέναντι στο Χρήστο, είναι άστοχος ο Χρήστο. Σε πέρασε τον εαυτό σου, μου φαίνεται ότι γίνεται υπερβολικά κυριολεκτική έννοια. Στο Φορίδης υπάρχει η φλέξερ με το πόδι από τον Στοντιμίδη. Μέλλον θα περάσει εκτός. Μπούφος. Χρήστογλου, Σκάκης. Σκάκης, ένα jump shot θα το πάρει. Τελικά είναι άστοχος. Έδειξε την μπάλα ο Μπούφος στη γωνία της Δασκιούρας. Πολύ δύσκολο τρίποντο, είναι άστοχος. Και ο Χρήστογλου θα φάρει το rebound. Το καθάρισε ο Μπούφος τελικά. Ο Χρήστογλου θα στοχίσει με ένα jump shot. Έχοντας βρεθεί ελεύθερος, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Και μπήκε τελικά. Φίδης πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος τελικά. Πολύ καλή προσπάθεια. Ρίβα του Χωρίδης. Αφήνει την πάρα στην πελάτη, πήδηξε πάρα πολύ ψηλά το Ευσταθίου και κατάφερε να τον αποτρέψει το να στοχίσει. Φίδης. Φάουλ από τον Χρήστογλου. Ο Νεστόπουλος. Νεστόπουλος μπάλα θα περάσει εκτός μαζί με τον Τροφίδη. Μία ακόμα αλλαγή κατοχή στο συν 3 συν κατοχή οι Bugs. Ήταν από μήνα τα 2 και 57 και της περίοδου 2 και 2 τα μαγικά φάουλ. Ούφος, τα Σιούλας. Μουσκάκης θα ξεκινήσει σε δεύτερο χρόνο. Χρήστογλου, στη πάσα στον Μπούφο. Τα Σιούλας για 3 εύτοχος. 43 49 στο συν 6 οι Bugs. Προφίδης με 6 λεπτά άντε φωτάξει κάποιους από τους Bugs, 2,5 μάλλον, όχι 6. Προφίδης, ο Μαγνωστόπλος θα κοπεί από τον Μπούφο. Χρήστογλου. Ο Σιούλας, μην το πήρε, θα το πάρει σε δεύτερο χρόνο μετά από ένα side step. Μετά μπλο εύστοχος. Είναι στην πολύ καλή άμυνα του Τροφίδη. Θα πάρει το τρίπον στο πρώτο χρόνο, θα πάρει σε δεύτερο και κατάφερε να εκμεύσει ένα φάουλ για 3 βολές. Τροφίδης από τον Μπούφο. Πολύ έξυπνη η κίνηση. Σχεδόν όσο έξυπνη όσο να βλέπετε μπασκετάκι στα Salonika League. Εύστοχο στην πρώτη. Στο 24, 45-52 τώρα. Θα βρεθεί μπροστά με 9 οι Bugs. Έστω εγώ στην τρίτη, delayed gratification λοιπόν. Για τους Sonics, τους οποίους συγκεκριμένα για τον Τροφίδη, ο οποίος αστοχεί σε 3 βολές. Έμεσο τρίποντο, εμεσότερο τρίποντο από το 2-1, 0-3. Μουσκάκης, στο Φορίδη, στο πάλι Μουσκάκης, στην Ιβονάκη, μεταξύ το μπάκι σε ένα jump shot από τον Σουρο Μπολόν. Θα δώσει εξέταση στις επιλογές στην άκρη. Θα φορήσει το rebound. Πάει δύο παίκτες πάνω του. Μπέρα θα περάσει εκτός. Και είναι για του Sonics. Τι ωραία, ο οποίος ήταν σε εκείνη την πλευρά. Στο πόδι του χτύπησε μπάλα, λέει ο Χρήστογλου. Ο Ρονοσόπουλος περνάει στον πάγκο. Στον Δεκίδης θα περάσει στη θέση του έχοντας 4 φάουλ, θα πάρει τώρα την μπάλα. Ενδιαφέρουσα επιλογή, ας φέρει πιο κίνδυνη με τον τρόπο ειδικά που παίζει ο Δεκίδης. Γυρίσει, θα έχει τις επιλογές του. Φάουλ που έχει χρωτήσει τον Ζωφορίδη. Δεκίδης, στην παραφορά Μπούφος στον επιτηρή. Σε αυτήν του Σταθίου. Ο Δικίδης στα 9 δευτερόλεπτα. Ο Δικίδης μέχρι μέσα πήγε να κάνει κάτι πάρα πολύ περίεργο από το Λεία, αλλά κόπηκε. Χρήστογλου. Χρήστογλου, για 3 είναι άστοχος ο
Βασικά ήταν εκεί πέρα ένα jump shoot από τον Μπούφο, πάρα πολύ δύσκολο. Πέτσι βρισκάται όλα καλά. Σήκω Γιώργη, σήκω φωνασία από τον Βάκο. 46-52, έκλεψε την μπάλα ο Χρήστο Γλουρ. Φυσικά στην πάσα στον Χριστοφορίδη, θα την αφήσει στο καλάθι. 46-54 στους 8 η διαφορά. Σεκίδης. Σεκίδης, σε δύο παίκτες βήματα. Κοιτάξτε πώς μανιγυρίζει ο Χρήστο Γλουρ, ακούστε μάλλον πιο συγκεκριμένα. Χρήστο Γλουρ. Γεια σας! 30 δευτερόλεπτα για τη συνήλωση 30 αγωνιστικών λεπτών του Χρυστοφορίδης. Στην γωνία βγήκε από τα σκρίνια και πήρε ο Τασούλας. Πάλι Χρυστοφορίδης στα 7 δευτερόλεπτα. Τώρα ζήτησε και πήρε ο Χρυστοφορίδης. Θα το πάρει το τρίποντο. Είναι άστοχος, υπάρχει μόνο 3 παίκτες για το επιθετικό rebound. Τελικά ο Βασκάκης θα πάει να κοπεί από τον Τζατεκίδη. Πίσω στην πρώτη μπάλα. Στον Μπούφο όμως. 11 δευτερόλεπτα. Για 3. Τασούλας. Μία κορυφή από τον πάγκο. Για την επίθεση δεν έγινε κάτι τέτοιο. Για 3 είναι άστοχος ο Τασούλας. Ένα jump shot μέσα από τον Τζατεκίδη. Buzzer beater 48-54. Στο συν 6 λοιπόν οι Bugs. Μετά από 30 άκρως ενδιαφέροντα αγωνιστικά λεπτά στρέφουμε σε πολύ λίγο για την τέταρτη περίοδο. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Παρατάσεως, αν το σκορ είναι ανάλογο, νίκη στον Bugs και νίκη στον Sonics και συνεπώς να περάσουμε στην επόμενη φάση. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, το σκορ είναι στο 48-54. Έχουμε επιστρέψει για την τέταρτη και καθοριστική στο παιχνίδι περίοδο. Στους 6 πόντους παρακολουθούμε το δεύτερο παιχνίδι για την σειρά των play-offs για τη φάση των 32 μεταξύ SKG Sonics και SKG Bugs. Για τους τέταρτους προαναφερθέντες είναι η πρώτη κατοχή κατά την μεταξύ της τέταρτης περίοδου. Βασκάκης, Παπαδόπουλος, στην weak side του Σοφορίδης για 3 θα το πάρει από τα σφύλλα, είναι εύστοχος. Στην προηγούμενη περίοδο είχαμε δει το αντίθετο. Ακριβώς στις ίδιες θέσεις, αλλά vice versa. Στο Φορίδης να τροχοδοτήσει το δεσκύλα. 48-57 λοιπόν. Φίδης. Μαθίου, έχει σωματή στην τρίπλα και βάλει πλάτη σε δύο παίκτες. Με deflection και κλέψιμο δεν καταφέρει. Τώρα να πάει στην Παρταμπίλα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Όχι, είναι άστοχος. Όπως κάτι σαν λεπτή, το rebound και καλάθι από τον Παπαδόπουλο. Φίδης. Μια laser pass από τον Βρύτορε Σταθή, ο οποίος θα γυρίζει μπάλα που πάει στο Κωνσταντινίδη. Ένα jump shoot από αυτό το σημείο που του αρέσει είναι εύστοχος. 50-59. Παναγόπουλος. Υπάρχει σφύριγμα. Για πάλι το έχει νοηθεί στο Κωνσταντινίδη. Θα μιλάμε. Μόνο στο πρώτο φάουλ της τέταρτης περίοδου. Χωρίδης, για 3 είναι άσχος airball, τραμάνοντας από το Βοσκάκι. Τελικίδης. Τελικίδης, Σταθή έχει κλειστεί από 2 παίκτες, πήγε να βγάλει μια πάση στον Σταθή, η μπάλα θα περάσει εκτός. Έβγαλε μια πάση ο Κωνσταντίνης. 10 δευτερόλεπτα λοιπόν για την νέα πίεση των Sonics. Το Μπίλας. Τροφίδης στα 4 δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να πάρει το ηρωικό σουτ, θα το πάρει. Με αρκαρισμένο είναι άσχημο το πίεση χρόνο και την πάλι έρχεται από τρίπλα. Το Μπίλας έπαιξε καλή άμυνα, όπως το Χωρίδης εκεί πέρα. Παπαδόπουλος. Φίλας, στον τροφοδοτήσει τον Βοσκάκη. Καλό πάση γκέιμ. Συγκεκριτήσει ο Μπούφος, γύρισε, θα γυρίσει το φάουλ. Είχε κλειστεί από 2 παίκτες. Είναι το 5ο φάουλ του Τσαδικίδη, αυτό που μόλις είδαμε. Γι' αυτό και πανηγυρισμένο με τον Μπάγκο των Μπάγκς. Είναι το πρώτος παίκτης που αποβάλλεται. Ήταν ρίσκο να παίξει στην τρίτη περίοδο όταν ξαναμπήκε με 4 φάουλ.
50-60, διαφορά στρογγυλοποιείται στις 10. Το φίδις. Είναι μέσα, Νομοστόπουλος. Θα γυρίσει, θα χάσει την μπάλα. Για να πάει δύο παίκτες πάνω του. Δεν θα φτάσει το μεθέτιο. Πέροχη συνεργασία. Μετά έχει συνεργασία στο Φορίδη και τα Σούλα. Ο δεύτερος θα μπάλα στο καλάθι. 50-63. Στο σύν 13, πάρα πολλά ups and downs στο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, αλλά πλέον είμαστε 7.45 πριν τη λήξη της κανονικής περίοδου, είναι στο σύν 13. Οι Bucks και οι Sonics έχουν χάσει τον πιο επιδραστικό του παίκτη με 5 foul. Τον Τσαντακίδη επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μην είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, το σκορ είναι στο 50-63. 7.45 για την ολοκλήρωση 40 αγωνιστικών λεπτών, η πρώτη συμμετοχή μετά το time out. Καλήσαν οι Sonics είναι για αυτούς, τώρα θα καταφέρει να θα συγκρατήσει μάλλον την μπάλα. Ο Φίλης μπορούσε να το κάνει και πιο πριν. Υπάρχει φάουλ που έχει γνωθεί στο Βοσκάκι, πήγε να περάσει ανάμεσα από αυτόν και τον Χριστοφορίδη ο Τροφίδης. Προσταθεί ο... Στην παραφορά, γυρίζει πάρα πολύ ο Βοσκάκης στον Αναγκαστόπουλο, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Βοσκάκης. Υπάρχει την μπάλα και το φάουλ αυτόν τον Αναγκαστόπουλο. Ένα ακόμα voice crack δεν το άκουσε κανένας. Over 2,5 τα voice cracks λοιπόν. Κάθε φορά που κάνω μετάδοση. Anyways, Μοσχάκης στην επαναφορά. Παπαδόπουλος. Πάλι Μοσχάκης, συγχωρείτε σου για 3. Βρεσκοκομμένα χέρια του Θεσμίδη. Είναι εύστοχος 50-66. Προφήτης. Προφήτης μέχρι μέσα να άποδο. Λέει άπ είναι εύστοχος. Απέναντι στον Μπούφο. 52-66. Σούλας. Στον αέρα είναι άσχολος με τον Φορίδη, ήταν ελεύθερος, δεν πήρε την μπάλα. Φίδησε ένα τρίποντο στο διάτρης άστοχος. Αμυντικό ριβάνο με τον Σούλα. Πρέπει να παρθούν κάποια τέτοια σουτ. Αν θέλουν να επιστρέψουν οι Sonics και να μπουν. Βοδόπλος στην επαναφορά. Στο Φορίδης, πέρασε τον Φορίδη. Βοδόπλος. Μουσκάκης. Πάλι Παπαδόπουλος για 3 είναι άστοχος. Υπάρχει θετικό rebound τον ίδιο. Κατάφερε να συγκρατήσει και την μπάλα και την κατοχή. Χριστοφορίδης για 3 είναι άστοχος. Θα περάσει εκτός ο Χριστοφορίδης. Θα την αφήσει και τώρα θα βαρθάρει μέσα να μπαίνει. Όχι τρίποντα λέει ο Χριστοφορίδης. 52-66 στο μείον 14. Sonics. Σπίδης. Ένα jump shot θα το πάρει, θα κερδίσει δύο βολές με την εμπειρία του. Με την πείρα του. Στάθηκε στον αέρα. Και εκμεύσε ένα φάουλ. Ένα στον βάσο τροφή της κοινότητας, 53-66. Έχουν συμπληρώσει σταματικά τους φάουλ οι Sonics, πάλι το σφύλλο σε ένα... Εκδικήσει το rebound επίσης. Έστω και στο 54-66. Χριστούγλου θα περάσει στη θέση του Βασίλα τώρα. Σφύριγμα. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Παχτινή πάσα ήταν εκεί πέρα, είχε βάλει πλάτη και δεν κατάλαβε ότι μπορούσε να κλέψει την μπάλα ο Βοσκάκης. Το έκανε όμως παρόλα αυτά. Αλλαγή κατοχής, Παπαδόπουλος. Ζήτησε ο Μπούφος, Χρήστογλου. Φλέξιο. Όλα δεν σου πάει στο Βοσκάκη, σταθείο έβαλε το χέρι του. Έδωσε εκτός μαζί με την μπάλα ο Κωνστούτης, ο οποίος έχει περάσει στον αναδείξιμο ο Ρεχνέου. Χρήστο Γλου, θα διαβάσει μια ακόμη δίκηση. Γεια σας, είπα μαζί. Παπαδόπουλος. Θα πρέπει να συγκρατήσει ο Χρυσοφορίδης. Πέρα ο Κωνσταντίδης. Τροφίδης. Τροφίδης, υπάρχει ένα ακόμα φάουλ που έχει κερδίσει ο Τροφίδης.
στον Παπαδόπουλο, πολύ δυστυχία στη Σανικαρίνα. Βρίζει την παραφορά, ο Βρυσόπουλος. Χέρι με χέρι και πάλι στον Τροφίδη. Δώσ' το σκρίν, φορά ξέρω στον πάγκο. Προσπαθεί ο Γιάννης για να δώσει το σκρίν, το δώσει, πάει μέχρι μέσα. Ο Τροφίδης μόνος του είναι άστοχος, θα παίρνει τον Μπούφο. Χρήστοβλου το rebound, πήρε πιο ψηλά από τον Μπούφο. Πίσω ήταν εκεί πέρα επίσης. Παίζει μέσα στην ρακέτα. Έχουμε τον μπάσκετ, έχει αλλάξει. Όλοι τα κάνουν όλα. Πάνω κάτω. 11 δευτερόλεπτα. Χρήστοβλου. Ωραία πάσα στον Κοσκάκη, ο οποίος παίζει και πάλι με τον Μπούφο. Θα έρθουν δύο πόδια από τον Κοσκάκη. 4-68. Κοφίτης. Βγήκε το κλέψιμο από τον Κοφίτης. Σούδης. Σταθείου. Έχουμε περάσει το δεύτερο, τελευταίο πεντάλεπτο του τέταρτης περίοδου. Είναι άστοχος, μπαλαμπίζει και βγήκε από τον Σταθείου. Χωρίδης. Φάουλ. Το φάουλ που έχει κληρωθεί στον Τροφίδη, το φάουλ για δύο βολές. Διαφορά στους 15 εκ νέου. Ο άστοχος στη δεύτερη, αλλά ο Ρωσόπουλος στο rebound. Σταθείου. Ένα τζάσο δεν θα πάρει τελικά πηγή να βγάλει μια πάσα στο Ταχνίδι. Η μπάρα θα περάσει εκτός. Χειροκροτήματα από τον μπάγκο των Μπάγκς. Είχε μια άμυνα. Η κατοχή είναι για τους αντιπάλους. Παρ' όλα αυτά, 16 δευτερόλεπτα. Σταθείου. Ο Ρωσόπουλος θα τροφοδοτηθεί. Σκαστή πάσα υπέροχη στον Τροφίδι. Αυτός δεν καταφέρει να βρει την μπάρα του παράθυρα όμως. Ρωσόπουλος. Τις επιλογές του. Στο φορτίδι δεν θα πάρει ούτε ο Βοσκάκης. Ήταν υπέροχο στον Θείο και έκλεψε. 94-69 παραμένει. Κύρισε ένα running floater, είναι άστοχος. Μπούμπος στο rebound, το έχει πάρει προσωπικά ο Τροπίδης. Το δεχείρις έχει περάσει στον πάγκο προβλήσμα με 5 φάουλ στα 8,5. Είναι ο πρώτος παίκτης που αποβλήθηκε. Υπέροχη συνεργασία. Teamwork. Χρήστοβλου. Παπαδόπουλος και τελικός αποδέχτης ο Βοσκάκης. Αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι για 2 πόντους. 94-51. Τροφίδης μέχρι μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, άστοχος. Κοστίδης είναι εκεί πέρα, αισθανθείς για 3. Εύστοχος! 57-51. Τροφίδης είναι η διαφορά. Πρέπει να γίνει αλλαγή ο Καταπίλας, ο οποίος κάθεται στο παγκοδάκι αυτή τη ώρα. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος και πάλι. Κάκης, για 3 Παπαδόπουλος, έχει πέσει κάπως ο ρυθμός, κάτι λέει ο ρεφ με τον πάγκο. Ένας από τον δύο ρεφς. 3-25, η μπάλα έχει περάσει εκτός. Προφίδης, για 3 από πάρα πολύ μακριά. Άστοχος, όπως το rebound. Χρήστοβλου. Χρήστοβλου. 14 για την επίθεση. Χρήστοβλου. Ένα jump shoot από το ύψος των 2,5-3 περίπου μέτρων. Άσχολο Βοσκάκης. Τα δύο σουτ για 2 έχουν την λίμωση που πατάει. Είναι άσχολος παρόλα αυτά. Αμυντικό rebound. Από τον Μπούφο. Σταφορίδης, Χρήστοβλου. Σταφορίδης και πάλι. Με το χρόνο τώρα είχε ελεύθερο τρίποντα, δεν το πήρε ο Παπαδόπουλος σε ένα jump shoot που σκάκι. Σε αυτά τα θα το πάρει με τη μία επιθετικό rebound από τον Παπαδόπουλο, αλλά είναι άστοχος. Σταφορίδης στον Τροφίδη. Σταφορίδης πάλι θα την μπάλα. Σταφορίδης ούτια 3. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Επιθετικό rebound από τον Παπαδόπουλο. Έξω πανεξέρετο τον Παπαδόπουλο. Ούτια 3, άστοχος. Χρήστοβλου, το rebound.
μέσα. Βάσκει στον αέρα, είναι άστοχος ο Μασκάκης. Για να σπρώξει την μπάλα εκεί πέρα ο Παπαδόπουλος. Άστοχος όμως. Έχει πέσει κάτω ο Σιφορίδης. Τώρα θα σφυριχτεί. Επιστροφή λοιπόν στον Ικαρίνα. Ο Σιφορίδης έχει περάσει στον πάγκο. Έχει κάποιο πρόβλημα με το δεξί του πόδι. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Πιάστηκε που είχε για να πάει στον πάγκο. Υπάρχει σε αναγκαστική. Να τζάμψω ότι είναι άστοχο τελευταία 100 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Τσαθίου για 3 είναι άστοχο σέρμπολ. 77-71 λοιπόν το σκορ. Στο συν 14 είναι οι Bugs. Παπαδόπουλος. Καλιάννα ο Χαρτοπούλας. Χρήστογλου. Λυρίδης. Δεν είναι στην αποστολή ακόμα στο σουτ για 3, είναι άστοχος ο Χρήστογλου. Κοιτάμε ένα επίσης τριγωνάκι. Στην γωνία ήταν ο Σίλας και πάλι. Σουτ για 3, Τροφίδης το έχει πάρει προσωπικά με μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχος τώρα 60-71. Ο Βοδόπουλος έχει πέσει κάτω. Αντίπαλος που πήγε να τον μαρκάρει. Κορταμπύλας. Ο Βοδόπουλος. Στην γωνία ο Τασίλας για 3 είναι άστοχος, υπάρχει μάχη το rebound. Βγάλει τελικό νύχτη του Κωστούδη. Σουτ για 3 είναι άστοχος ο Χαρταμπύλας. Βγάλει στο αμυντικό rebound, ο Αλευθόπουλος πιέζει. Κούβος. Κάτσε και χειρονομία ο Τεσολούγιο να περάσει μπάλα στο κέντρο. Βάλει τώρα την μπάλα. Ο Δόπουλος, ο Τασίλας στη γωνία θα πάρει ένα ακόμα τρίποντο. Σουτ για 3 είναι άστοχος, δεν έχει πάλι πολλά τρίποτα τα οποία θα μπορούσαν να μπουν ειδικά για την κλάση του απόψε, αλλά θα προχωρήσει στην νίκη η ομάδα του. Για 3 με ταμπλό! Έφυγε από τον Κωστούδη. 77-71 έχει γίνει 63-71, μετράει και η διαφορά, υπενθυμίζουμε. Μία φορά έχει κάνει τον πάγκο. Ο Σίλας θα πάρει το φάουλ από τον Αναγνωριστόπουλο. Φάουλ που είναι χαμηλά. Σορτσάκι με βρήκες ρε! Έκτοπος στην πρώτη βολή ο Τασιούλας. Παίρνει το χρόνο του, έκτοπος και στη δεύτερη την φορά εκ νέου στους 10, 63-53. Πάρει ένα τρίποντο, πήγε να πάρει ενδεχομένως κι άλλο φάουλ για 3. Αυτή τη φορά δεν του έδωσε ο Παπαδόπουλος. Επειδή καλή άμυνα, είναι άστοχος. Ο Σιούλας θα βρει την μπάλα στο καλάθι τώρα. Τελικό σκορ λοιπόν 63-73. Ένα παιχνίδι με πολλά ups and downs, με ένα roller coaster. Για τις δύο ομάδες. Πολλές συναλλαγές στο σκορ. Είχαν βρεθεί στο συν 14 και οι Bugs και ανέκαψαν οι Sonics. Αλλά τελικά 63-73, ο εκθετικός πλουραλισμός έδωσε την νίκη στους τεχνικά φιλοξενούμενους απόψε. 1-1 λοιπόν η σειρά. Και από εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Λοιπόν, αυτό ήταν πολύ κλεισέ, αλλά πολύ σημαντικά να αντελέσεις. Να είστε καλά. Γεια σας.